Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός με τον Ατρόμητο. Ήταν για μένα το καλύτερο φετινό του παιχνίδι. Έδειξαν οι παίκτες διάθεση. Ασφαλώς έπαιξε ρόλο η αλλαγή του προπονητή. Ενδεχομένως να φνιδιάστηκε και ο Κόλμαν με το 4-4-2 με κάποιες παραλλαγές. Ο Λαραμπή με τον Μπακαμπού. Ο Ολυμπιακός προπονητής έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Στην αρχή οι περιστεριώτες παρέσαραν, προσπάθησαν να δημιουργήσουν θέματα, αλλά ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολύ ποικιλία στο παιχνίδι του και από τα άξονα και από τα άκρα. Είχε για μένα ένα σπουδαίο παίχτη που λέγεται Χουάνκ στο χώρο του κέντρου και ο Ονδυλά πήρε πολλές πρωτοβουλίες. Επίσης, να κρατήσουμε την συμμετοχή του Βρουσάη, ένα παίχτης που ήταν να φύγει. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό το 4-4-2, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολλές φορές κοντά στον γκολ. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το μάτς θα μπορούσε να είναι 3-0. Ήταν πολύ καλός. Στο δεύτερο, για λίγα λεπτά, ο Ατρόμητος πήρε τα ηνία του αγώνα. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, όντως με τον Τσολάκη που εξεδετέρωσε. Εκεί θα μπορούσε να γίνει το 1-1. Έχουν δίκιο οι περιστεριώτες που φωνάζουν και για τη φάση του Σισέ με το πέναλτι. Αλλά από εκεί και πέρα, η εικόνα του Ατρομήτου δεν ήταν καλή. Ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο μου θύμισε τον Ατρόμητο τον περσινό. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός είχε τρεξίματα, δημιούργησε προϋποθέσεις. Γιατί το πρόβλημα του Ολυμπιακού τόσο καιρό ήταν η δημιουργία. Όμως δημιούργησε τις προϋποθέσεις. Ακόμα και όταν μπήκε ο Βαλμπουενά, είχε δύο παίχτες που έχουν το δημιουργικό κομμάτι. Μπορεί να ανοίξουν τις αντίπαλες άμυνες και ο Γάλλος και ο Χουάνκ. Και αυτός ο Μπαγκαμπού, επειδή ενδεχομένως οι περισσότεροι να μην το γνωρίζετε, σας είχα πει όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός ότι είχε κάνει φοβερές χρονιές στη Βιγιαρεάλ. Δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Μπορεί, εντάξει, το στυλάκι του είναι λίγο περίεργο, αλλά είδατε ότι ήταν μέσα στις φάσεις, τουλάχιστον σε 5-6 περιπτώσεις, και έβαλε δύο τέρματα. Και τώρα είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό, που δεν τον έχει, δεν είναι δηλωμένο στον αγώνα με την Καραμπάκ. Χτύπησε και ο Ελαραμπή, έπαθε διάταση, θα μείνει έξω σε αρκετά παιχνίδια. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Μίτσελ ή θα βάλει τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν και αυτός να φύγει, αυτός με τα 5 εκατομμύρια, ξέρετε, ή αναγκαστικά θα βάλει τον Μπιέλ, γιατί και ο Χουάνκο Τζο, που είχε πρόβλημα στη μέση, δεν είναι απόλυτα καλά. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος για τον Ισπανό προπονητή. Αλλά το θετικό είναι για τον Ολυμπιακό ότι πήρε αυτή τη νίκη, την είχε ανάγκη. Και τώρα φυσικά όλο το ενδιαφέρον είναι με την Καραμπάκ που είναι μονόδρομος. Εκεί δες οπωσδήποτε την νίκη, δεν το συζητάμε.